Ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι μεγαλύτερος για τους νέους 18 έως 24 ετών σε σχέση με άλλες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες στη χώρα. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία των νέων που έφτασε το 36,8% τον περασμένο Απρίλιο καταδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα των νέων στην Ελλάδα. Η ηλικιακή διάκριση στην ελληνική αγορά εργασίας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, τη διετία 2019-2020 κίνδυνο φτώχειας στην εργασία αντιμετώπισε το 15% των νέων από 18 έως 24 ετών στην Ελλάδα έναντι του 12,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας διαχρονικά ελληματικής διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών της οικονομίας. Αυτό δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε τώρα. Ο δείκτης που απεικονίζει το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας στην εργασία αποτυπώνει και εκείνο των απασχολουμένων που έχουν ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας. Με άλλα λόγια, εργαζόμενοι που δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των νέων 18 έως 24 ετών που δεν εργάζονται αλλά ούτε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μέχρι το 2010 υπήρχε σχετική σύγκληση των ποσοστών μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επόμενα χρόνια ωστόσο αυξήθηκε σημαντικά για τη χώρα μας. Ενδεικτικά την περίοδο 2013 έως 2017 στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 24,3% την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μόλις στο 15,9%. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική βελτίωση στη χώρα, αν εξαιρέσουμε το 2020 όπου λόγω της πανδημικής κρίσης το ποσοστό σημείωσε μια αύξηση φτάνοντας το 19,3%. Δεν υπάρχει μια μαγική λύση. Θέλει και προγράμματα απασχόλησης και προγράμματα κατάρτισης και ημέρες καριέρας και εκπαίδευση και στις σχολές μας που έχουμε 50 επαγγελματικές σχολές και 30 ΙΕΚ να αναβαθμίσουμε και εμείς τα προγράμματα σπουδών, να έρθουμε πιο κοντά σε επιχειρήσεις. Είναι πολλά τα εργαλεία και προσπαθούμε σε όλα αυτά τα επίπεδα να βελτιωθούμε. Το στίχημα για τη μείωση της ανεργίας είναι, σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ένας διοικητής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης έχει μόνο έναν στόχο που είναι το full employment. Δεν υπάρχει άλλο στόχο, αυτό δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα θα θέλαμε ένα μονοψήφιο αριθμό ανεργίας, ποσοστό ανεργίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να δούμε. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι το κλειδί και εμείς εκεί επενδύουμε.